και της είπα πώς θα κατορθώσει μέσα σε αυτή την κατάσταση να τη μεταβάλει σε χαρά. Μέσα στη θρησκεία μας είναι αυτό το πράγμα πάρα πολύ και οι Άγιοι μας το είχαν πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν έβρει τρόπο να μεταβάλουν την κατάθλιψη σε χαρά. Και αυτός ο τρόπος ήταν έτσι. Ξέρανε πώς θα δώσουν στο Θεό. Με την αγάπη προς το Θεό, με την προσευχή. Και γι' αυτό εφώναζαν με κάπημα οι Απόστολοι και έλεγαν «Χαίρο εν της παθημασή μου». Τόσο δυνατό που ήταν το αίσθημα της καταθλίψεως για να τους συντρίψει, αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό που ήταν, ας πούμε, μια ψυχική δύναμη δική της, το παίρνανε αυτοί, το δίνανε στο Θεό, το κάνανε προσευχή, το χάνανε χαρά και αγαλία σαν Κυρίο. Ένα μασόν, ας πούμε, έβλεπουν εδώ γείτονα και μου είπε αυτό το πράγμα είναι μια τρέλα, λέει, τι λέει αυτοί, λέει, οι άνθρωποι, οι Απόστολοι. Και το λέει για τρέλα και το εξήγησε και ευχαριστήθηκε. Μακάρι, λέει, να μπορούσα κι εγώ να κάνω τη μεταποίηση αυτή μου, λέει, αλλά κατέχομαι πολύ, λέει, από κατάσταση. Και έχω ξεδέψει πολλά και έχω γυρίσει στην Ευρώπη και οι τσέπες μου είναι γεμάτες φάρμακα. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Έχω πολλά να σας πω πάνω σε αυτά, τι έχω δει στη ζωή μου από ανθρώπους που κατήχονται από τέτοια συναισθήματα, δηλαδή σατανικά συναισθήματα. Δηλαδή ο διάβολος, ο κακός εαυτός μας κατορθώνει και παίρνει από την μπαταρία της ψυχής μας που έχει την δύναμη για να κάνουμε το καλό, την προσευχή, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την ενωσή μας με το Θεό. Αυτός κατορθώνει και μας παίρνει αυτή την ενέργεια και την κάνει θλίψη, κατάθλιψη και ξέρω πώς τα λέμε. Οι λεγόμενοι ψυχίατροι, εμείς δεν τα λέμε έτσι. Εμείς λέμε σατανική ενέργεια, λέμε ακιντία, λέμε λογισμοί και λέμε ο διάβολος της ακιντίας, ο διάβολος της πορνείας, ο διάβολος, ο διάβολος, ο διάβολος. Είναι διάφοροι διάβολοι για κάθε σατανική ενέργεια που μας δημιουργούν. Να σας πω, είχα εδώ ένα παιδί. Το σπίτι του τα έκανε άνω κάτω πέρα με τους γονείς του και υπόφερνε πάρα πολύ. Και είπαν οι γονείς του να το φέρουν εδώ. Το φέρανε εδώ, ασχολήθηκε με τον κήπο πάνω κάτω, χαιρότανε να τρέχει πολλό από εκεί και συνήθε. Ούτε στενοχώρια ούτε τίποτα, πήρε βιβλία, διάβαζε για κυπουρικά, για τα φυτά, πήρε και βιβλία εκκλησιαστικά, διάβαζε και εκείνα και ήταν πολύ ευχαριστημένο. Μια μέρα λοιπόν μου λέει, μου μπήκε πολύ ο πέρασμα, μου λέει γερόντα, δεν μπορώ να καθίσω πια εδώ πέρα. Πολύ γνωρίστηκα μαζί σας και πήρα θάρρος και τώρα πολλοί λογισμοί με διαταράσουν. Θέλω να φύγω, δεν μπορώ. Του λέω τώρα τέτοια ώρα, θα φύγω. Μου λέει, του λέω, καλά, δεν μπορώ, μου λέει, είναι πεμένης, δεν μπορώ, θα φύγω. Του λέω, καλά, εγώ λέω να ξεκουραστώ, μπορεί όμως να μου διαβάσει λίγο, να ακούσω ψαλτήρι, να αποκοιμηθώ έτσι μέχρι να αφοσιώσει. Εδώ έχω μια συνήθεια όταν αφοσιώνομαι κάπου, εχμαλωτίζομαι και το ζω και το ευχαριστιέμαι. Όταν όμως κουμπίσω στο στασίδι λίγο πίσω, με την αποσίωση που έχω στο να ακούω, αποκοιμιέμαι. Όπως ένα σοφέρ, όταν είσαι στον δρόμο, κοιτάζει το δρόμο έτσι και όταν κουμπάει πίσω, αποκοιμιέται και πάει το αυτοκίνητο έτσι. Και έχω βρει αυτά τα μυστικά και θέλω όταν ακούω να είμαι έτσι, σε προσοχή και να τα ακούω, να τα απολαμβάνω. Λοιπόν, έτσι για το ψαλτήρι, όταν είμαι ξάπλα και δίνω προσοχή στα ωραία λόγια, αποκοιμιέμαι αμέσως. Λοιπόν, το ένωσα
να μου διαβάσει. Μου λέει πού να διαβάσω. Άνοιξε λέει και πού είναι. Μόνο να μου το διαβάζει καθαρά λέω γιατί στον οικογένεια να δεν τα λες καθαρά. Λοιπόν άνοιξε το ψαλτήρι και άρχισε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σγυλιάσω. Και το λέει συνέχεια εκεί πέρα, μέχρι εκεί που σε ένα σημείο εκεί. Ω, μου λέει για ρωτάω, κοιμήθηκες, δεν φεύγω. Και ο τι έπαθες με, πω πω λέει, με αυτά που διάβασα λέει, δεν ξέρω, αισθάνθηκα μια χαρά που είναι τόσο ωραία και δεν θέλω να φύγω λέει τώρα. Πω, άσε να μου λέει, αυτοί παλιονευρολόγοι, παλιοψυχίατροι, πρέπει να πάω να τους πω ότι πόσο λάθος κάνουν που δίνουν ναρκωτικά στους ανθρώπους. Να, ορίστε, ορίστε, τι πήρα εγώ τώρα. Προσευχήθηκα, άκουσα το ψαλτήριο όπως μου το είπε και να, ο διάβολος έπηγε μου λέει. Το λέω τι θα γίνει. Δεν φεύγω μου λέει τώρα, πρέπει να καθίσω εδώ κοντά σου. Λέω διάβαζε και όποτε κουραστεί στα μάτια, ξέρω ότι εγώ θα αποκοιμηθώ. Κάτσε λοιπόν στο μετά όταν ξύπνησα. Δεν φεύγω μου λέει τώρα.